Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μιλάω πια για εμάς τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Από την πρώτη στιγμή, μετά τις εκλογές, γιατί είχε προηγηθεί λίγο πριν τις εκλογές, μάλλον όχι πριν, αμέσως μετά τις εκλογές. Γενάρη μήνα του 7. Όχι του 7. Του 7 είναι το προηγούμενο, τέλος πάντων. Στην Αρχάγγελο. Του 11. Στην Αρχάγγελο, όπου ενώ υπήρχε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για την Αρχάγγελο, που πραγματικά θέλινε το πρόβλημα. Αυτό που κάναν μετά την πλημμύρα ήταν να δώσουν περίπου 60.000 για να κάνουν τη χαλάκια και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όταν αυτά τα χρόνια σπρώχνουν εκατομμύρια με χίλιους τρόπους στο μεγάλο κεφάλαιο της περιοχής, στους μεγαλοξενοδόχους, στο μεγάλο κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Και πραγματικά τα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα, ό,τι έχει να κάνει με την προστασία του κόσμου εδώ, είναι ανύπαρκτο, στην κυριολεξία ανύπαρκτο. Και ξέρετε τι λέμε, ότι πραγματικά εμάς ο κόσμος μας έχει δώσει μικρή δύναμη. Δυστυχώς, αλλά είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Μικρή δύναμη, είμαστε μια μικρή μειοψηφία μέσα στα συμβούλια τα τοπικά και φυσικά βάζουμε τα θέματα, οι πλειοψηφίες τα καταδικάζουν, που λειτουργούν όλοι σε μια παράταξη και βρισκόμαστε να πηγαίνουμε στο επόμενο θέμα τόσο απλά. Έχει μεγάλη αξία και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο τοπικό επίπεδο, στη δημιουργία αυτού που λέμε λαϊκών επιτροπών, ειδικά στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτές. Είχαμε και στα Φάντου. Είχαμε και στις Καλυθιές, στη Ψέριμο, στην Κάλυμνο. Και πολύ περισσότερο είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε, όχι εμείς, κάποιοι να θυμηθούν και να μας απαντήσουν στα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν. Τι άλλαξε από το 2011 μέχρι σήμερα, από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Ρόδο? Τι άλλαξε? Τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε, καταρχήν δεν έχουν ούτε κορμοδέματα δεν έχουν γίνει μετά τις φωτιές. Για φανταστείτε, και το ξανάπαμε, τι θα γινόταν αν η βροχή χτυπούσε εκείνο το κομμάτι. Ίστριο, Βάτι, Προφύλια. Θα μιλούσαμε για πολύ χειρότερα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι συγκεκριμένη η στρατηγική και η πολιτική τους πάνω σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή σε θέματα που αφορούν ουσιαστικά την προστασία του κόσμου και της λαϊκής οικογένειας, δεν τους ενδιαφέρει, δεν δίνουν σημασία, είναι άλλες κατευθύνσεις. Θέσαμε προς συζήτηση, είχε προηγηθεί μερικές μέρες πριν μια καταστροφή στον δρόμο Σπόα Όλυμπος, Καρπάθου. Και το βάλαμε για συζήτηση, με προοπτική τελικά θα συζητιόταν σε αυτό. Δεν προλάβαμε να βάλουμε προς συζήτηση την προηγούμενη καταστροφή πριν 2 μήνες και ακολουθεί η καινούργια. Για το παράδειγμα της Καρπάθου, τι συμβαίνει εκ του αποτελέσματος που προφανώς φαίνεται. Και γενικά όποτε έχουμε κατολιστήσεις που κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε και δίνουμε εργολαβίες για άρση καταπτώσεων, κατολιστήσεων κλπ. Όταν δεν γίνονται οι μελέτες σωστά, μέχρι και εδαφολογικές μελέτες σε έργα οδοποιίας, με σωστές κλίσεις πρανών ανάλογα με τη σύνθεση του εδάφους. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει κατεύθυνση, προσαρμόστε μελετητές τις μελέτες με βάση το διατιθέμενο προϋπολογισμό. Επειδή ο προσανατολισμός να φύγουν τα λεφτά είναι για αλλού, όπως είπε η συντρόφισσα Λίλα προηγούμενα, να περιορίσουμε τον προϋπολογισμό της μελέτης με κάτι τέτοιες αντιεπιστημονικές παρεμβάσεις. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.